Φίλες και φίλοι της Εθνοπάθειας, καλησπέρα σας από το ραδιόφωνο του Ελεύθερου Κόσμου. Ο Νίκος Τζιόπας στο μικρόφωνο μετά από 2 μήνες απουσίας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Τα είχαμε πει στην τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Για 5ο χρόνο κοντά σας η Εθνοπάθεια, με θέματα που αφορούν την πολιτική κυρίως επικαιρότητα, ειδωμένα μέσα από μια εθνική ματιά. Φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσε αυτή την εκπομπή να την ξεκινήσω αλλιώς, η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια την εκπομπή, συμβάλλοντας στη δημιουργία πολλών εκπομπών, και δεν είναι άλλος από τον εθνικιστή οικονομολόγο, τον Μιχάλη το Δέλτα. Μιχάλη, καλησπέρα, σε καλωσορίζω. Καλησπέρα Νίκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε και έχουμε κάμποσα θέματα να συζητήσουμε. Από όσο βλέπεις, η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε με τίποτα. Ναι, βέβαια. Και καλησπέρα και από μένα. Ήταν αυτοί οι 2 μήνες απουσίας του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά, το καλοκαίρι ήταν θερμό, συνέβησαν πολλά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ειδικότερα το μεγάλο θέμα που απασχόλησε αυτό το καλοκαίρι, την εξίσωση κομμουνισμού και εθνικοσοσιαλισμού. Έτσι, με τα ντόπια τσιράκια εδώ πέρα, τα φιλελεύθερα τσιράκια των αριστερών, διότι περί τσιρακίων των αριστερών πρόκειται. Για αυτούς μιλάμε, που σέρνονται δίπλα πίσω μάλλον από την ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς, την οποία και καταγγέλουν, έτσι. Δήθεν. Ναι, παρόλο που την καταγγέλουν, σέρνονται σαν τα σκυλάκια από πίσω από την αριστερά. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια αυτά. Γιατί θα ξεκινήσουμε, εκμεταλλευόμενος τώρα και την ιδιότητά σου ως οικονομολόγος, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αλλού. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, από το γεγονός των δηλώσεων όλων αυτών των γρικύλων του ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος του μνημονίου, το οποίο το έχουν προαναγγείλει εδώ και μήνες και επιμένουν σε κάθε ευκαιρία να μας τονίζουν ότι το 18 λέει παρατάμε τα μνημόνια, φεύγουμε από επιτροπία, όλα καλά και όλα ωραία. Ακριβώς. Τι έχουμε από αυτό τώρα, είχαμε εξελίξεις. Φυσικά είχαμε εξελίξεις. Ήρθε ο Πιέρ Μοσχοβισή, αυτός είναι επίτροπος της Κομισιόν των Οικονομικών και Ενεργείας. Και αυτός τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να βγείτε από την Επιτροπή άπαξ και δεν πληρώσετε το 75% των πακέτων βοηθείας που έχετε πάρει. Δηλαδή πάνω κάτω είναι αυτά γύρω στα 176 δισεκατομμύρια. Δηλαδή στο 100% του ΑΕΠ, έτσι, η αποπληρωμή. Που σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος, που λέει και το, που γράφουν χαριτολογώντας στα social media. Εκτός και, διότι, και αν φέρει ο Τσίπρας σε ένα χρόνο και διπλασιάσει ή τριπλασιάσει το ΑΕΠ, έτσι. Ναι, βασικά αυτό τι μας έλεγε. Αυτό τι μας έλεγε. Βλέπει ο κόσμος ότι ο κόσμος έχει ή τα ίδια εισοδήματα με τον προηγούμενο χρόνο ή λιγότερα. Και πληρώνει πολύ περισσότερους φόρους. Οπότε σου λέει πού είναι η αρχή της ανταποδοτικότητας που θα πρέπει να διέπει το φορολογικό δίκαιο. Και τους λέει αυτός ότι πληρώνουμε τώρα περισσότερα, έτσι ώστε γιατί, να πετύχουμε κάποιους στόχους, οι οποίοι θα δώσουν το έναυσμα ώστε να περάσουμε σε διευθέτηση, σε πλήρη και τελική λύση του δημοσίου χρέους, το οποίο θα γίνει μετά τις εκλογές της Γερμανίας, γιατί τώρα έχει πρόβλημα, σου λέει, η Μέρκελ με τον... με το Σόιμπλε και πρέπει για επικοινωνιακούς λόγους να το αφήσουν αυτό. Όμως εμείς το έχουμε συμφωνήσει και αυτό θα γίνει μετά τις γερμανικές εκλογές. Θα ξεκινήσει η διαδικασία και θα τελεσυνδικήσει γύρω στο 2018-2019, από όπου θα έχουμε τελειώσει τελείως με το χρέος και θα τελειώσει και η Επιτροπή για τα Μνημόνια. Αυτό μας λέει. Και έρχεται τώρα ο Πιέρ Μοσκοβισή, που έκανε ένας ευρωβουλευτής, έκανε ερώτηση στον Μοσκοβισή και του έριξε αυτή την τάπα. Και τελείωσε το παραμύθι με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα, σαν κράτος, έτσι, όχι σαν κυβέρνηση, έχει δεσμευτεί από το 2015 μέχρι σήμερα με 2 συναπτά μνημόνια για απίστευτα πρωτογενή πλεονάσματα στα πλαίσια της εξυπηρέτησης ενός οδικού χάρτη για το χρέος που πηγαίνει μέχρι το 2060. Που ξεκινάει από το 2018 με πολύ σκληρά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2000 και το δημοσιονομικό έτος 2023 και από εκεί και πέρα θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση του ύψους του πρωτογενούς πλεονάσματος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πέσει κάτω από το 2,2%, μας έλεγαν οι άλλοι. Αυτό είναι το αποτελέσμα του τελευταίου Eurogroup που έτσι αποφάσισαν Dijsselbloem και οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Και εκεί ξέσπασε ο άλλος.
Και λέει: Μην ανησυχείτε, εμείς το κάνουμε έτσι, θα διευθετήσουμε το χρέος, δεν είμαστε ενέξει σαν τους άλλους. Και τελείωσε. Και ήρθε ο Μοσκοβιστή τώρα και του έριξε την τάπα και τελείωσε το θέμα. Και το ποιο είναι το βασικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δεσμεύσει μόνο τη δικιά του διακυβέρνηση. Έχει δεσμεύσει και την επόμενη. Σωστό διότι αυτό. Σωστό αυτό, βέβαια. Τα είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές αυτά, έτσι. Ακριβώς. Έχει δεσμεύσει τα 3 από τα 4 χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αλλά θα είναι σε συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει δεσμεύσει τα 3 από τα 4 χρόνια της επόμενης διακυβέρνησης. Διότι, ας πούμε, η επόμενη διακυβέρνηση θα είναι 2019 με 2023. Μέχρι και το 2022 θα πρέπει να έχουμε πρωτογενές πλεονάσμα 3,5%. Αυτό δεν αναιρείται από πουθενά. Δεν το έχει αναιρέσει ούτε ο Μοσχοβησή, ο οποίος εκθίασε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το πρόγραμμα Τσίπρα, και δεν αναιρείται ούτε από τη Γερμανία φυσικά. Και το θέμα είναι ότι, άμα δεις τις δημοσκοπήσεις, βγήκε η τελευταία δημοσκόπηση της Άλκο, τώρα προχθές, και δίνει πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 7 μονάδες. Αλλά πόσο έχει πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία? 22,6, και ο Τσίπρας έχει 15,6. Με 22,6 το μπορεί να γίνει 28. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Τα κουκιά δεν βγαίνουν. Κυβέρνηση δεν βγαίνει. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να συγκυβερνήσει. Μετά, ο Λεβέντης είναι στο 2%, δεν μπαίνει στη Βουλή. Άντε και να μπει. Και πάλι δεν φτάνει. Το ΠΑΣΟΚ ή η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι στο 5% και πάλι δεν βγαίνει. Δηλαδή, και οι τρεις μαζί αυτοί να πηγαίνανε, πάλι δεν κάνουν αυτόνομη κυβέρνηση δοθέντος των πραγμάτων και των ποσοστών που παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, αναγκαστικά θα πρέπει να κάνει συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μην είναι πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί τα έχει κάνει μαντάρα, μπορεί να είναι κάποιος άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτοί οι δύο θα πάνε μαζί. Άπαξ και πάνε μαζί, θα έχει ένα βαρύδι η Νέα Δημοκρατία, που δεν μπορεί να κάνει συρρήκνωση του δημοσίου τομέα, downsizing στις πρωτογενείς δαπάνες, έτσι ώστε να δύναται να πετύχει τους στόχους και να μειώσει τους φόρους. Γιατί αυτό μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία, ότι φεύγουν αυτοί, ερχόμαστε εμείς, κάνουμε άλλη συμφωνία και μειώνουμε τους φόρους. Άλλη συμφωνία που δεν υπάρχει. Γιατί δεσμεύεται το ελληνικό κράτος και δεν ήταν δεσμευμένος μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεύτερον, πρόκειται θα συγκυβερνεί με το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα πάνε στους έξω να τους πούνε, να μειώσουμε το ΦΠΑ, να μειώσουμε τον έμφυα, να μειώσουμε τους φόρους εισοδήματος, να καταργήσουμε την προκαταβολή φόρου που είναι στο 100%. Οι άλλοι θα τους ζητήσουν ισότιμο, κατά πρώτον. Κάποια αντίστοιχα μέτρα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα τους πει πώς μας ζητάτε αυτά από τη στιγμή που συγκυβερνείτε με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον οποίο είχατε υπογράψει και εσείς μνημόνιο. Άρα δεν έχουν έρισμα απέναντι στους εμπλεκτούς αυτούς. Μα να σου πω κάτι, ακόμα και να μην συγκυβερνήσουν, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία πάρει αυτή την πολυπόθητη για αυτήν αυτοδυναμία, από τη στιγμή που είναι φως φανάρι ότι δεσμεύεται μέχρι το 22 από συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να πάρει αυτή η κυβέρνηση, ούτως ή άλλως αυτά που λέει ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να τα κάνει. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να τα κάνει. Και αυτοδύναμος να είναι, δεν μπορεί να τα κάνει. Στην ουσία βλέπουμε δηλαδή, Μιχάλη, ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει χάσει τα αυγά για τα πασχάλια. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο, όπως έχουμε δεν πει υπάρχει. Πάρα πολλές φορές. Το οποίο δεν υπάρχει, πέσω στα ίσια. Δεν υπάρχει, και το οποίο το μόνο που προσπαθεί να πετύχει είναι την επιβίωσή του, έτσι. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις προσπαθούν να πετύχουν την επιβίωσή του, την πολιτική του επιβίωση. Αυτό συμβαίνει. Τώρα, ό,τι άλλο μας τσαμπουνάνε εδώ πέρα στα κανάλια, δηλώσεις και τα λοιπά και ανακοινώσεις και προγράμματα τα οποία δήθεν εκπονούνται και εξαγγέλλονται, είναι κούφια λόγια, αγαπητοί ακροατές. Μην τους πιστεύετε πλέον, είναι φως φανάρι. Οι άνθρωποι, και πρόσφατο παράδειγμα για το πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι και πώς, για το τι ενδιαφέρονται, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, οφείλω να το πω, δεν θα είναι στο θέμα της σημερινής εκπομπής, αφορά την οικογενειοκρατία. Τραγάκης έχρισε διάδοχό του το γιο του για να καταλάβετε πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Ανεξάρτητα τώρα το τι είπε ο Μητσοτάκης, ανεξάρτητα γιατί τον διέγραψε, καταρχήν ο Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος ο γιος του Τραγάκη,
μόνο επειδή προκαταβάλαν την απόφασή του. Γι' αυτό, όχι επειδή είναι γιος του Τραγάκη, όχι για να χτυπήσει την οικογενειοκρατία και αλίμονο πώς θα χτυπούσε ο Μητσοτάκης την οικογενειοκρατία, ο απόλυτος εκπρόσωπος της οικογενειοκρατίας. Στην Ελλάδα. Μα έτσι λειτουργεί στην Ελλάδα, έτσι λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Είναι μαφίες και παράγκες. Αυτό ήταν πάντα. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που πήγαμε στα μνημόνια, ήταν αυτός. Έτσι και η σχέση ακριβώς. Αλεξάρτησης που έχει οι μηχανισμοί του κάθε κόμματος μαζί με τους ολιγάρχες και με το διεφθαρμένο εκλογικό σώμα που τους στηρίζει. Γιατί υπάρχει και ένα διεφθαρμένο εκλογικό σώμα από πίσω, οι οποίοι τους στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους. 40 χρόνια δεν φτάσαμε στα μνημόνια έτσι. Τα μνημόνια ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Θα οδηγούμασταν έτσι και αλλιώς στα μνημόνια. Φίλε Μιχάλη, είναι προς τιμήν του εθνικιστικού χώρου στην Ελλάδα που έχει εντοπίσει από πολλά χρόνια το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Η προδοτική μεταπολίτευση ή μεταπολίστευση, όπως πολύ σωστά την ονομάζεις εσύ. Εδώ θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αγαπητέ φίλε Μιχάλη. Τον καιρό που το εθνικό κίνημα είχε πορευτεί για κάποια χρόνια με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και επειδή είχα μια θέση ευθύνης στον ομό Θεότητας τότε στο συγκεκριμένο κόμμα, είχα βγάλει μια ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση η οποία απευθυνόταν στον ελληνικό λαό και η οποία κατεδείκνυε ότι το μοναδικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι πολιτικό, είναι το πολιτικό σύστημα. Φίλε Μιχάλη, αρκεί να σου πω ότι από αυτή την ανακοίνωση και μετά με καλούσε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, το κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, να στέλνω προσέγγιση τις ανακοινώσεις μου γιατί τις θεωρούσαν επικίνδυνες. Επειδή αναφερόμουν τότε 2010-2011 στο πολιτικό σύστημα και στις ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, βλέπουμε ακόμα και κόμματα τα οποία είχαν μια εθνική προοπτική, μια πατριωτική πορεία σε ορισμένα θέματα όπως ήταν το τζαμί, η λαθρομετανάστευση κτλ. Έκαναν ένα θετικό έργο, δεν ήθελαν να αγγίξουν με τίποτα το πολιτικό σύστημα. Δεν ήθελαν να προσέλθουν με τίποτα στον αντισυστημικό ρόλο στον οποίο έπρεπε να προσέλθουν. Κοίτα, να σου πω εγώ τη δικιά μου τη γνώμη. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός υπήρξε τροχοπέδι στην εθνική ολοκλήρωση. Καταρχάς δεν είναι εθνικιστές. Είναι ένα πατριδοκάπηλο κόμμα, όπως απεδείχθη, για το λόγο ότι καταρχάς δεν είναι εθνικιστές. Η ιδεολογία του λαός είναι ο κλασικός συντηρητισμός. Δεν είναι ο εθνικισμός. Και ο ίδιος ο Καρατζαφέρης έλεγε, ο οποίος έχει μαθητεύσει στα θρανία της Νέας Δημοκρατίας και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει όταν κάποιος περάσει από εκεί μέσα, τι γίνεται, ότι ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι εθνικιστής, είμαι πατριώτης. Έτσι έλεγε. Γιατί αυτό λένε όλοι οι συντηρητικοί. Δεν είμαστε εθνικιστές. Γιατί η ιδεολογία τους είναι ο κλασικός συντηρητισμός. Είναι μια ξέχωρη ατόφια πολιτική ιδεολογία εν συγκρίση με τον εθνικισμό. Άλλο πράγμα εμείς, άλλο πράγμα αυτοί. Εντάξει. Άσχετα του ότι αυτοί είχαν πάρει και καπελώσει όλους τους εθνικόφρονες. Ας μην μείνουμε εδώ όμως. Μην μείνουμε, αλλά εγώ να σου θίξω ένα θέμα. Γιατί το λένε γιατί για την Ένωση, γιατί δεν γίνεται η Ένωση. Να γιατί δεν γίνεται η Ένωση. Γιατί δεν έχουμε την ίδια ιδεολογία για αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, προσπάθειες που κάνει ο Πλεύρης με το εμείς και πάει να ενώσει άτομα τα οποία δεν είναι ιδεολογικά το ίδιο. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, αφού αυτοί δεν είναι εθνικιστές. Εγώ θα είναι πω απλά μόνο συντηρητικοί. Ο συντηρητικός είναι πιο κοντά στην Νέα Δημοκρατία από ότι είναι σε εμάς. Γι' αυτό και μόνο βλέπεις ότι υπάρχουν τα σούτα φέρτα και γι' αυτό και μεταπήδησε ο Γεωργιάδης, ο Βελόπουλος και ο Βορύδης και μεταπήδησαν στη Νέα Δημοκρατία τόσο εύκολα. Γιατί ο συντηρητισμός είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία ποιο είναι το πρόβλημά της. Γιατί αυτά δεν τα εξετάζουμε ιδεολογικά. Γιατί δεν ξέρουμε τις πολιτικές ιδεολογίες. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα περίεργο κράμα. Έχει μέσα κλασικό συντηρητισμό και έχει και νεοφιλελευθερισμό. Κατάλαβες. Ο συντηρητισμός πάλι έχει μπασταρδευτεί. Γιατί έχει κλασικό συντηρητισμό και έχει και τη Νέα Δεξιά μέσα. Που είναι θατσερισμός. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε δεν μπορούν όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στην πατρίδα και εν γέννη, ας πούμε, στο έθνος να ενωθούν. Γιατί ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Εγώ θα πω μόνο, για να το λήξουμε εδώ το θέμα, εν τη ρήμη του λόγου το είπα σαν παράδειγμα, για να καταλάβουν οι ακροατές ότι ακόμα και κόμματα τα οποία είχαν ένα πατριωτικό μανδύα, και εγώ δεν μηδενίζω τον αγώνα κανενός, έτσι, και αναγνωρίζω πολλές καλές κινήσεις
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και στο θέμα της Ιθαγένειας όπως προείπα και στο Τζαμιού κτλ. Ναι, και είχε, και, μόνο, και είχε επιτροπή ρατσισμού, έλα τώρα. Κατάλαβες πως είναι ο απλώς θα πω μόνο ότι το σύνθημα ρήξη και ανατροπή δεν είχε καμία ουσία από τη στιγμή που η απόλυτη ρήξη είναι ρήξη με το πολιτικό σύστημα, διότι αυτό φταίει για την κατάδεια της Ελλάδος. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δεν ήθελε καμία ρήξη, αν και την προανήγγειλε. Αυτό και σταματάω εδώ. Δεν χρειάζεται να αντιδικούμε. Άλλωστε, πολλοί ακροατές, του Ελεύθερου Κόσμου ανήκουν στο κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Εγώ προσωπικά τους θεωρώ συναγωνιστές στον ωραίο αγώνα για την πατρίδα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και ζητήματα πολιτικής πρακτικής και πολιτικής τακτικής, τα οποία οφείλουμε να τα καταδεικνύουμε και να τους ασκούμε κριτική, έτσι. Ναι, αλλά δεν είναι θέμα αυτό. Αν αυτοί εννοείται ότι είναι φιλογεροί πατριώτες και ενδιαφέρονται, όλοι αυτοί που ανέφερες, ενδιαφέρονται για την πατρίδα. Το θέμα είναι ότι η ιδεολογία της ηγεσίας δεν είναι ο εθνικισμός, αλλά είναι ο κλασικός συντηρητισμός, ένα. Και δεύτερον, ότι έχει περίεργες δεσμεύσεις με το πολιτικό σύστημα το οποίο διαιωνίζεται στην εξουσία κατά την μεταπολίτευση και βλέπεις ότι υπάρχει να δούνε και λαβήν αυτό είναι το με το κανάλι του Καρατζαφέρη και με όλα αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη περίοδο που τα είδαμε και τα έχουμε εξετάσει και μελετήσει. Αυτό δούνε και λαβήν που υπάρχει. Γιατί? Διότι όλοι αυτοί είναι πιο κοντά μεταξύ τους από ότι είναι με τους εθνικιστές. Γιατί άλλη είναι η ιδεολογία του εθνικιστή. Κατάλαβες. Αυτοί δεν πιστεύουν στον εθνικισμό. Δεν είναι εθνικισμό. Το θεωρούν χολέρα. Και ούτε οι μαύρες γάτες, έτσι μας έλεγε ο Καρατζαφέρης. Μαύρες γάτες λέει. Ναι, νεοναζί, ό,τι θέλεις. Ξεφορτώθηκε τις μαύρες γάτες. Λοιπόν, πάμε όμως στη συνέχεια να μιλήσουμε για το δεύτερο σοβαρό ζήτημα που θα μας απασχολήσει σήμερα και το οποίο είναι η λαθρομετανάστευση. Έτσι. Είχαμε την προσφυγή 4 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πολωνία, Αυστρία, ποιες άλλες ήταν οι. Όχι, κάτσε να δεις, ήταν Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία. Και Ουγγαρία. Εκεί είχαμε μία εξέλιξη το τελευταίο διάστημα, έτσι. Αρνήθηκαν αυτές οι χώρες, αρνούνται να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί όσον αφορά στους δίθεν πρόσφυγες, στους λαθρομετανάστες. Και καλά κάνουν. Λαθρέπικοι είναι. Λαθρέπικους. Ναι. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, προστατεύουν τις πατρίδες τους, σε αντίθεση εδώ πέρα με την Ελλάδα των ανοιχτών συνόρων και την Ευρώπη των ανοιχτών συνόρων. Και τι είχαμε, θες να μας πεις δύο λόγια για το τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καταδικάστηκαν οι χώρες αυτές. Απέρριψε το αίτημά τους βασικά. Mm-hmm. Αυτές τι είχε συμβεί. Το προηγούμενο διάστημα η Κομισιόν, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, έτσι, αποφάσισε ότι η Ευρώπη θα γίνει πολυπολιτισμική και δεν θα σταματήσουν όλες αυτές τις ροές των λαθρεπίκων και έκατσε και εκπώνησε ένα σχέδιο ποσοστώσεων για το πόσοι θα πάρουν η κάθε χώρα και δει για να γίνει η αποσυμφόρηση της Ελλάδας και της Ιταλίας που ήταν οι κύριες πύλες εισόδου των λαθρομεταναστών και είπαν στην κάθε χώρα πώς θα πάρει κάθε μία. Το ψήφισαν αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του οποίου τα ψηφίσματα βγαίνουν κατά πλειοψηφία και τότε είχαν καταψηφίσει 4 χώρες. Η Τσεχία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Πολωνία, ποια άλλη σου είπα. Λοιπόν, και τους λέει τώρα, βγαίνει ο Αβραμόπουλος και τους λέει τώρα εφόσον βγήκε αυτό, εσείς θα πάρετε τις ποσοστώσεις, τα ποσοστά που σας αναλογούν με την κατάσταση των ψευτοπροσφύγων, θέλετε δεν θέλετε. Και τους λέει, εμείς έχουμε δει από τις δικές σας τις χώρες τι μελιγενέστε με τους κακούς μουσαφίρδες που μας φέρνετε, βλέπουμε τους βιασμούς, τους υποπλαγισμούς, τις ληστείες, τις δολοφονίες, την αύξηση της εγκληματικότητας, σύν τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Και εμείς λοιπόν θέλουμε να διατηρήσουμε την ιδιωτερότητά μας, δεν μπορούμε να συμβιώσουμε με αυτούς τους ανθρώπους και δεν τους θέλουμε. Και επειδή τους πίεζε ο εθνοπροδότης νεοδημοκράτης Δημήτρης Αβραμόπουλος, που είναι επίτροπος της μετανάστευσης της Κομισιόν, η Ουγγαρία και η Ρουμανία, δύο χώρες δεν θυμάμαι, όχι, η Ουγγαρία και η Σλοβακία προσέφηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και σιγοντάρισε από πίσω η Πολωνία. Και βγήκε σήμερα ομοφόνος το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και απέρριψε το αίτημά τους. Μάλιστα. Οπότε τι έγινε, δημιούργησε νομικό προηγούμενο και τώρα η Κομισιόν και ο Αβραμόπουλος θα μπορούν να πατάνε πάνω σε αυτή την απόφαση που βγήκε και να τους πούνε είτε τους παίρνετε τώρα, ιδάλλως σας οδηγούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εμείς, το οποίο θα σας επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις. Αλλά περνάμε σε αντίπεινα τώρα.
Και... Άρα λοιπόν, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, εδώ δικαιολογούνται πλήρως όσοι φωνάζουμε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, διότι όπως βλέπουμε το παιχνίδι είναι στημένο μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή σχέδιο υπάρχει, δεν σχέδιο. Υπάρχουν πολιτικά μέσα πλέον να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή παράδειγμα τώρα αυτές οι χώρες με το γεγονός το οποίο ανέφερες και με τη, μετά την απόρριψη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του αιτήματός τους, βλέπουμε ότι αυτές οι χώρες θα οδηγηθούν κάποια στιγμή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα τους εσκηθούν κυρώσεις, θα τους επιβληθούν κυρώσεις οικονομικές, όπως πολύ σωστά είπες, με συνέχεια, με εκβιασμό, να τους αναγκάσουν να πάρουν πρόσφυγες. Άρα λοιπόν, το παιχνίδι είναι στημένο από όλες τις μεριές. Το έχουν δέσει καλά τα τσιράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όλο σύστημα. Χωρίς να ρωτήσουν κανένα λαό, μα έτσι έχουν ακριβώς δεσμευτεί όλοι αυτοί να περάσουν, να μετατρέψουν την Ευρώπη από ένα συνονθήλευμα εθνών κρατών σε μια πολυπολιτισμική σαλάτα. Και θέλουν να το κάνουν μέχρι τα επόμενα έτη. Μέσα Άρα στην λοιπόν, επόμενη δεκαετία πρέπει να έχει τελειώσει αυτό, να έχουν πάρει, να έχουν μπει τα εκατομμύρια που θέλουν σαν κρίσιμη μάζα, και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουν οι διεργασίες αφομοίωσης με ό,τι προκύψει. Αλλά αυτό έχει περάσει, έχει τελειώσει αυτό. Ακριβώς επειδή έχει τελειώσει αυτό και επειδή έχει περάσει, αυτό ήθελα να τονίσω, ότι πλέον ο αγώνας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος και καταμέτωπος εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταδυναστεύει τους λαούς της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να προσπαθούμε μέσα πολιτικά, μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτά να πετύχουμε πράγματα. Ναι, παράλληλα θα το κάνουμε και αυτό ως χώρες που θέλουν να ζήσουν ελεύθερες και ανεξάρτητες, αλλά από εκεί και πέρα ο κύριος σκοπός θα είναι να ενωθούν όλες οι δυνάμεις στην Ευρώπη που είναι εναντίον αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πρέπει να δοθεί το μεγαλύτερο βάρος, κατά τη γνώμη μου. Και βλέπεις, θα δεις τι θα γίνει. Όποια χώρα τώρα λοιπόν δεν συμμορφώνεται, επειδή δημιουργήθηκε νομικό προηγούμενο, θα φοβάται το τι θα συμβεί σε αυτές τις χώρες. Έτσι Και ακριβώς. Οι οικονομικές κυρώσεις θα είναι μεγάλες. Θα τους κόβουν επιδοτήσεις, θα αφαιρούν τις χώρες αυτές από προγράμματα σε υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της τόνωσης της απασχόλησης, όπως ήταν τα προηγούμενα προγράμματα Τζέρεμι που είχε βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάποια χώρα μετά είναι στην ΟΝΕ, στο ευρώ δηλαδή, θα την βγάζουν από προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης και αύξησης ρευστότητας. Τέτοια πράγματα δηλαδή θα σε απειλούν άμεσα. Πώς θα αντιμετωπίζουν τη Ρωσία, για παράδειγμα, έτσι θα αντιμετωπίζουν και μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμμορφώνεται στην μπασταρδοκρατία της πολυπολιτισμικότητας. Και αν δεις, όλους όσους προωθούν είναι της ίδιας ατζέντας. Παράδειγμα Μακρόν, που έρχεται και στην Ελλάδα. Αυτός ο τύπος τώρα, έτσι. Ο τύπος είναι τραπεζίτης του Ρόθτσιλντ και σύν της άλλης είναι και πολυπολιτισμικός. Και είναι και ένα άλλο μπαστάρδεμα. Αυτός ο οποίος ξεκινάει από μια αφετηρία σοσιαλδημοκρατίας, που πιστεύει σε ένα κράτος πρόνοιας που θα εξισώσει τους πάνω με τους κάτω, δημιουργώντας μια εύρωστη μεσαία τάξη με κενησιανισμό, με το ένα με το άλλο, και προωθεί μέτρα του νεοφιλελευθερισμού, της πιο άτεκτης μορφής καπιταλισμού, του λεζεφέρ. Δηλαδή βλέπεις ότι πλέον δεν υπάρχουν πολιτικές ιδεολογίες, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Υπάρχουν εθνικισμός και διεθνισμός, τίποτα άλλο. Παγκοσμιοποίηση και εθνικιστές. Όλες οι άλλες ιδεολογίες έχουν σαρωθεί. Μια και ανέφερε στον Μακρόν τώρα, να πούμε εδώ ότι το απενεμήθη ο μεγαλόσταυρος του Σωτήρος, ένα παράσημο, το κορυφαίο παράσημο του τάγματος του Σωτήρος, και το οποίο απονέμεται, λέει, σε εξέχουσες προσωπικότητες. Μόνο τώρα, πότε πρόλαβε ο Μακρόν να γίνει εξέχουσα προσωπικότητα μέσα σε λίγους μήνες που είναι πρόεδρος της Γαλλίας, και για ποιο λόγο το απενεμήθη αυτό το παράσημο, μόνο ο Παυλόπουλος που το έδωσε πρέπει να ξέρει, και αυτός και αν θα ξέρει. Όπως έδωσαν και Νόμπελ Ειρήνης στον Ομπάμα, που καλά κάτσε στην καρέκλα και μακέλεψε όλο τον κόσμο. Είδες τι έκανε. Έτσι ακριβώς. Σε δύο διακυβερνήσεις σάρωσε με τόσες βόμβες σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Ξύγνωσε από τη Λιβύη. Τα ίδια πράγματα θα κάνει και αυτός εδώ πέρα. Αυτός θα κάνει. Θα περάσει την παγκοσμιοποίηση στη Γαλλία τελείως. 5 χρόνια η Γαλλία θα πηγαίνει με γοργά βήματα μπροστά από αυτή την κατεύθυνση, σύν όλες τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που θέλει το Βερολίνο. Αυτός είναι ο σκοπός του. Όπως και για τον ίδιο ο Μακρόν της Ελλάδας είναι ο Κυριάκος τώρα. Βέβαια. Ο Κυριάκος που σου είπα είναι το νεοφιλελεύθερο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Και τι γίνεται,
θα προετοιμάσουν τον Άδωνη Γεωργιάδη ως τον επόμενο. Γιατί το σύστημα δεν προλαβαίνει να τους εκολάψει τόσο γρήγορα. Όποιος παίρνει καερώνεται μέσα σε μια τριετία, δεν θέλει να τον ξαναδεί ο κόσμος και φεύγει από τη μέση. Μόνιο. Τώρα θα έρθει ο Κυριάκος, ο πολυπολιτισμικός Κυριάκος, που θα έχει σκοπό να ελληνοποιήσει όλους αυτούς τους λαθρυπίκους που έρχονται, συν να προχωρήσει τον οδικό χάρτη χρέους του Βερολίνου. Αυτός είναι ο σκοπός του. Μόλις εξαερωθόμενο, ποιος θα είναι? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πήγε και στο Βερολίνο και μισή ώρα μιλούσε με τον Σόιμπλε και τη Μέρκελ. Κατάλαβες? Συν του ότι αυτός έχει βγάλει από πάνω του οτιδήποτε αντισημιτικό, είναι έτοιμος. Έτοιμος είναι. Άμα δεις κιόλας, δεν πετάει ούτε μία πατριωτική κορώνα. Μιλάει μόνο για το μνημόνιο. Γίνεται χαμός στην Ελλάδα με τους λαθροπρόσφυγες, με τα εγκλήματα, με την παιδεία, το τι κάνουν οι κομμουνιστές, και δεν λέει μία λέξη για την παιδεία, για αυτά που κάνουν. Μία νήξη δεν έχει κάνει. Μιλάει μόνο για φόρους και μνημόνιο, τίποτα άλλο. Εντάξει, τώρα μιλάμε για την πλήρη μετάλλαξη. Κακώς ασχολούμαστε κιόλας με αυτόν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι μόνο για τον εαυτό του και για τίποτα άλλο. Η πολιτική του επιβίωση έχει, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, αυτός όπως και πολλοί ομοίοι του έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο πολιτικό σύστημα και ακολουθούν την τακτική του πολιτικού συστήματος, που είναι η επιβίωσή τους. Τίποτα άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει. Ποια Ελλάδα τώρα? Ποια Ελλάδα? Την Ελλάδα την έχουν πουλήσει. Να σου πω κάτι. Υποτίθεται ότι αυτός ο τύπος είναι ιστορικός. Όταν γυρνάει και λέει ότι ο εθνικοσοσιαλισμός ήταν η χειρότερη ιδεολογία που υπήρξε ποτέ. Εκεί θα σε πήγαινα μετά τώρα, σε αυτή την κόντρα που ξέσπασε με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Εσθονία. Ναι. Έτσι. Καλά, εγώ δεν περίμενα από την ελληνική κυβέρνηση να έχει άλλη στάση. Και όποιος το περίμενε αυτό, εντάξει τώρα. Δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό. Να πάμε λίγο σε αυτή τη συζήτηση που έγινε για τον κομμουνισμό και τον εθνικοσοσιαλισμό, για το ποια, εδώ επεδόθησαν σε έναν αγώνα, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, για το ποια ιδεολογία ήταν η χειρότερη. Έτσι, ποια προξένησε το περισσότερο κακό. Ναι, αλλά κάτσε να σου συνεχίσω αυτό με τον Γεωργιάδη που είναι πολύ ωραίο. Το χειρότερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ήταν το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Σοβαρά, είσαι ιστορικός. Μάλλον ξεχνάει το λοιμό της Ουκρανίας, το λεγόμενο Λογοντομόρ που έγινε το 1932-33, που στα πλαίσια της κολεκτιβοποίησης του πρωτογενούς τομέα που ήθελε να κάνει ο Στάλιν με επικεφαλής τον Εβραίο Νταγκάνοβιτς, τι έκανε? Απέσυρε όλα τα σιτηρά από τους αγρότες της Ουκρανίας που δεν ήθελαν αυτοί να δώσουν τα αγροτεμάχια τους για να γίνει η κολεκτιβοποίηση της αγροτικής ζωής εκεί πέρα. Και τους άφησαν και ψοφίσανε τη σπίνα. Είναι σαν να σε βάλω εσένα στο σπίτι σου, να σε κλειδώσω μέσα και να σου αφαιρέσω από τα ράφια και από το ψυγείο όλα στα τρόφιμα. Και να σε αφήσω μέσα να ψοφίσεις τη σπίνα. Αυτό συνέβη. Μέσα σε ένα χρόνο 7 με 9 εκατομμύρια Ουκρανοί λιμοκτόνησαν. Υπήρξαν μέχρι και κανιβαλισμοί. Τρώγαν τα παιδιά τους. Εντάξει. Και αυτό για τον Γεωργιάδη δεν είναι τόσο βαρύ όσο ήταν το ολοκαύτωμα των φίλων των Εβραίων. Και όσον αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 60 εκατομμύρια ψυχές πέθαναν. Εντάξει. 60 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από πού και ως πού οι Εβραίοι πρέπει να έχουν τίποτα καθεδρία, και κάθε φορά που θα μιλάμε και θα κάνουμε μνήμα και νήξη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πρέπει να μιλάμε για αυτούς. Πολύ σωστό αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν πούμε ότι σήμερα με την καταδίκη του κομμουνισμού εποφελούνται χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα με τη Σοβιετική Ένωση, για παράδειγμα. Και κατ' επέκταση βέβαια με τη Ρωσία, έτσι, όπως η Πολωνία για παράδειγμα, και αρχίσει τις διεκδικήσεις τώρα εφόσον καταδικαστεί αυτό ο κομμουνισμός. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, θα μας πεις δύο λόγια γι' αυτό. Το επόμενο που θέλω να μου πεις είναι ότι για ποιο λόγο άνθρωποι σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, ας πούμε, που εκπροσωπούν μια ιδεολογία, τι πρόβλημα έχουν, τι διεκδικήσεις μπορεί να έχει κάποιος από την Ελλάδα για τον κομμουνισμό? Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ κομμουνιστική χώρα, ούτε έκανε εγκλήματα λόγω του κομμουνισμού όπως η Σοβιετική Ένωση για παράδειγμα. Τι πρόβλημα έχει και ακολουθεί την ίδια τακτική που ακολουθεί και η Ρωσία? Βασικά η Ρωσία φοβάται το εξής, αυτό που είπες, ότι αυτές οι συζητήσεις έχουν τελειώσει, αυτά δύο συστήματα εξισώνονται ως προς τι? Ως προς τον ολοκληρωτισμό και τη βία. Δηλαδή ότι και τα δύο είναι ολοκληρωτικά συστήματα, ελέγχουν κάθε πτυχή του κοινωνικού βίου, από την οικονομία, την παιδεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον τύπο, τις τέχνες και αυτά, έτσι. Η βασική αρχή αυτών των καθεστώτων είναι η αρχή της λογοκρισίας. Έτσι.
Οπότε, ως προς τον ολοκληρωτισμό, εξισώνονται. Ναι, είναι και τα δύο ολοκληρωτικά συστήματα. Εθνικοσοσιαλισμός, φασισμός και κομμουνισμός έχουν αυτό το κοινό. Εν αντιθέσει με τα φιλελεύθερα αστικά καθεστώτα. Έτσι. Το δεύτερο είναι η βία. Όμως, εδώ στη βία υπάρχει διαφορά. Να είναι χαμηλή ένταση ή υψηλή ένταση. Ο κομμουνισμός απεδείχθη όταν είναι υψηλή ένταση. Άφησε 100 εκατομμύρια νεκρούς μέσα σε έναν αιώνα, σάρωσε τόσα κράτη οπουδήποτε επιβλήθηκε και δεν πέτυχε ποτέ, πουθενά. Και μάλιστα κατέρευσε. Συν τη άλλη, είναι μια φιλοεμφυλιακή ιδεολογία, διότι βασίζεται στη μακριστική τάξη των πάλι των τάξεων. Όπου βλέπει ομοεθνεί να αλληλοσφαγιάζονται. Έτσι, μόνο και μόνο επειδή ανήκουν σε διαφορετική τάξη. Ακριβώς. Η αστική τάξη, η μπουρζουαζία, η οποία κατέχει τα μέσα μαζικής παραγωγής, σφαγιάζεται από τους εξεγερθέντες προλετάριους, οι οποίοι δεν κατέχουν μέσα παραγωγής και το μόνο που έχουν να κάνουν, όπως έλεγε ο μπαμπάς ο Μάρξ, να σπάσουν τα δεσμά τους. Μόνο αυτό φοβούνται. Έτσι, εξεγείρονται, σφάζουν τους από πάνω και τελειώνει η υπόθεση και διαμορφώνουν μια δικτατορία του προλεταριάτου ως μεταβατικό στάδιο προς τη μετάβαση του κομμουνισμού, που είναι η αταξική αχρήματη κοινωνία. Λοιπόν, αυτό. Ενώ οι άλλοι τουλάχιστον μπορεί να ήταν βίαιοι όσο θέλεις, αλλά σκότωναν τους ευθύνους του έθνους τους. Δεν σκότωναν τους ομοεθνείς τους. Αν εξαιρέσεις κάποιες εκτοπίσεις που κάνανε σε Εβραίους και Τσιγκάνους και κάποια άλλα πράγματα που έκαναν, δεν σκότωναν ένα ομοεθνείς τους. Τους εχθρούς τους στο μέτωπο και κατέρευσαν μετά από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι μόνα τους όπως έγιναν στα κομμουνιστικά καθεστώτα, τα οποία κατέρευσαν εκ των έσω γιατί δεν μπορούσαν να λύσουν το μικροοικονομικό πρόβλημα, το βασικό. Δηλαδή απέτυχε στη βάση του ο μαρξισμός. Στην πράξη απέτυχε. Αυτό ήταν. Υπήρξε μια πολύ ωραία θεωρία που πυπήλιζε τα μυαλά των ανθρώπων, όμως στην πράξη ήταν κάτι πολύ κακό. Αυτό έγινε. Στην ουσία, και εγώ απορώ και με τον Άδωνη, και που υποτίθεται ότι αυτός είναι ο υπέρμαχος στην Ελλάδα, πώς διατυπανίζεται αυτός. Ότι κάνει αγώνα κατά της αριστεράς και της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Πώς ρε μεγάλε. Αυτά δεν λέγαμε στην αρχή. Πώς ρε μεγάλε, όταν εξισώνεις δύο πράγματα ανώμια και βγάζεις τον κομμουνισμό καλύτερο. Δηλαδή, εσύ πώς τώρα χτυπάς την αριστερά με αυτό το πράγμα. Η αριστερά αυτό ακριβώς το πράγμα θέλει. Αλλά σου λέω, ο μόνος που δεν θέλει να εγγυηθεί αυτό το ζήτημα είναι η Ρωσία. Γιατί υπενθυμίζω ότι στη 1η Σεπτεμβρίου του 1939, που ξεκίνησε η εισβολή του Χίτλερ προς την Πολωνία, στις 3 Σεπτεμβρίου κήρυξαν τον πόλεμο η Γαλλία και η Αγγλία στο Χίτλερ, μετά από 14 ημέρες ακριβώς, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939, από Ανατολάς μπούκαραν οι Ρώσοι, τσάκισαν και διαμέρισαν τα δύο την Πολωνία, έκαναν φρικτά εγκλήματα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και δεν κήρυξαν τον πόλεμο στο Στάλιν. Και μετά το τέλος του πολέμου έδωσαν και την Πολωνία στο Στάλιν. Συν όλες τις άλλες χώρες με την συνθήκη της χαρτοπετσέτας, πώς το λένε, της Γιάλτας και αυτά, που μοίρασαν τον κόσμο κτλ. Άρα λοιπόν τι μας λένε εδώ πέρα. Εντάξει, ο κομμουνισμός ήταν ένα σύστημα το οποίο βρέθηκε στην πλευρά των νικητών το 1945. Μην ξεχνάμε ότι οι νικητές γράφουν την ιστορία. Έτσι, οι νικητές γράφουν την ιστορία. Οι κομμουνιστές βρέθηκαν, το κομμουνιστικό στρατόπεδο βρέθηκε στο στρατόπεδο των νικητών το 1945 και γι' αυτό συνέβησαν όλα όσα συνέβησαν. Βέβαια, είναι τραγέλαφος αυτό που μας είπες και συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Το είπαμε άλλωστε και στην αρχή της εκπομπής, ότι αυτοί οι δίθεν δεξιοί στην Ελλάδα, οι οποίοι σαν το Γεωργιάδη και λοιπούς, οι οποίοι το παίζουν πολέμοι της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς, παίρνουν το μέρος τους στην ουσία. Τίποτα δεν κάνουν. Μια τρύπα στο νερό κάνουν. Ναι, και αυτός ο οποίος θίγεται πιο πολύ από όλα είναι ο Πούτιν. Διότι αν αυτό το θέμα πάρει μεγάλες διαστάσεις, κάθε χρόνο το βάζουν στο τραπέζι. Αλλά αν αυτό πάρει μεγάλες διαστάσεις, θα αρχίσει η Πολωνία και όσες χώρες επλήγησαν από τη Σοβιετική Ρωσία. Θα ζητάνε τα ρέστα, βέβαια. Θα ζητάνε αποζημιώσεις, όπως οι Εβραίοι έπαιρναν αποζημιώσεις 3 εκατομμύρια μάρκα για το ολοκαύτωμα. Έτσι και όλοι οι λαοί οι οποίοι σφαγιάστηκαν από την πότα του Στάλιν, θα ζητάνε σήμερα στη Ρωσία αποζημιώστε τους νεκρούς μας. Και θα τις ζητάνε δισεκατομμύρια δολάρια. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό φοβάται η Ρωσία. Η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει πολεμικές αποζημιώσεις από τους κομμουνιστές. Εδώ αποδεδειγμένα ασχολήθηκαν με τα ιστορικά της Ελλάδος, αποδεδειγμένα παρενέβησαν στην πολιτική αυτού του τόπου, αποδεδειγμένα είχαν πράκτορες όπως ο Μπελογιάννης και Σία, οι οποίοι ασκούσαν πολιτική στην Ελλάδα. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε το αιματοκύλισμα στο συμμοριτοπόλεμο το 46-49.
μια ξενοκίνητη ενταρσία. Έτσι. Και από εκεί πέρα μπορούμε να ζητήσουμε αποζημιώσεις. Παντού, όλα τα κράτη μπορούν να γίνουν αποζημιώσεις αυτή τη στιγμή πάνω σε τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό η Ρωσία δεν θέλει καθόλου να τα ακούει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Οπότε όλοι αλλά εμείς οι δικοί μας, οι δήθεν, ο Πατριωτοκάπηλος Γεωργιάδης, που υποτίθεται ότι δίνει αγώνα κατά του κομμουνισμού ναι, και το της βλέπουμε ιδεολογικής ηγεμονίας, και δίνει γυρνάει αυτό άφεση αμαρτιών. Και τους δίνει άφεση αμαρτυρών. Και άφεση αμαρτιών. Η ίδια Νέα Δημοκρατία. Η ίδια Δημοκρατία, που τι να πούμε, από το 1974 που νομιμοποίησαν το ΚΚΕ, δηλαδή τι νομιμοποίησαν, τις ατέρμονες, ατελέσφορες απεργίες που μας οδήγησαν στα μνημόνια και διάλυσαν τον παραγωγικό ιστό. Γιατί οι λύθοι δεν είχαν διαβάσει Γκράμψη και Μάρξ. Αυτοί από μέσα ροκανίζουν το σύστημα. Αυτό κάνουν. Οπότε έχουν βάλει και αυτό λιθαράκι τους στο να φτάσουμε στα μνημόνια και να χωρίς παραγωγικό ιστό. Το χειρότερο όλων είναι ότι τους νομιμοποίησαν χωρίς να τους ζητήσουν καν να απολογηθούν για τα όσα εγκλήματα έκαναν εναντίον του ελληνικού λαού, έτσι. Για το παρελθόν τους. Για το παρελθόν συντάξει τους. Το 89, σταματήσαμε να λέμε τον συμμορτοπόλεμο, συμμορτοπόλεμο και το λέγαμε εμφύλιο, δημοκρατικό στρατός της Ελλάδας, οι συμμορίτες, ναι. Με υπογραφή και Σαμαρά τότε. Θα τα λέμε και αυτά, έτσι. Και μάλιστα ακούω ακόμα και σήμερα φιλελεύια, φιλελεύθερους, όπως είναι ο Λοβέρδος, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, ένας με ένα μουσι λευκός, με βέβαια, λευκό ο μουσι δημοσιογράφος, και ο Γιάννης ο ο Λοβέρδος, ναι. δημοσιογράφος, μπράβο, ο οποίος να λέει πολύ καλά έκανε, λέει, και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αλλά και ο Σαμαράς και η κυβέρνηση του 89 τότε που τους νομιμοποίησε και τους καθαγίασε, ώστε να φέρουμε, λέει, την εθνική συμφιλίωση. Με ποιους μόρες, με τους κομμουνιστές. Τη βλέπουμε την εθνική συμφιλίωση σήμερα, τη βλέπουμε. Πόσο ο εθνική συμφιλίωση. Ο κομμουνισμός είναι μανιχαϊστική άποψη. Αυτή είναι το απόλυτο καλό και κατέχουν την αλήθεια και όλοι οι άλλοι είναι οι Ιεχωβάδες. Είναι οι κακοί, κατάλαβες τι γίνεται. Και γι' αυτό και θεωρούν την ιδεολογία τους επιστημονικός μαρξισμός, σου λένε. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι ό,τι λέει ο Μάρξ είναι επιστήμη και όλα τα άλλα, οι όλες οι πολιτικές ιδεολογίες είναι εφιολογήματα της άρχουσας τάξης για να άρχει πάνω στο προλεταριάτο και να το αποκοιμίζει και να του αφαιρεί την ταξική του συνείδηση. Αυτό λένε. Κατάλαβες, οπότε αυτοί ροκανίσουν από μέσα το σύστημα, διέλυσαν την Ελλάδα, πήραν τις τέχνες, τα γράμματα, στο δημόσιο κυριάρχησαν, στη μουσική, όπου και αν δεις, όλος ο κόσμος αριστερίζει. Γιατί αριστερίζει όλος ο κόσμος. Αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί αυτοί πιάσαν την κοινωνία από κάτω. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας. Του καραμαλισμού, να λες καλύτερα, του γιατί καραμαλισμού. Ο καραμαλισμός είναι αυτός ο οποίος έβαλε τις βάσεις. Ο καραμαλισμός είναι αυτός ο οποίος πήρε τη Νέα Δημοκρατία από το πατριωτικό στρατόπεδο, γιατί όσο και αν το αρνούνται κάποιοι, τη δεκαετία του 70 είχε ένα πατριωτικό πρόσημο η Νέα Δημοκρατία. Ο καραμαλισμός είναι αυτός που τους έφερε στην απέναντι όχθη. Αγαπητέ φίλε Μιχάλη, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Πολύ ωραία η ανάλυση σου για το ζήτημα εθνικού σοσιαλισμού και κομμουνισμού. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο τελειώνοντας, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα λίγο νωρίτερα. Όχι, δεν έχω, αλλά άμα θέλεις να κάνουμε μία εκπομπή ξέχωρη για αυτές τις δύο ιδεολογίες, δεν έχουμε ούτε ένα κοινό σημείο, σου είπα μόνο. Το μόνο κοινό σημείο είναι ο ολοκληρωτισμός. Καταρχάς, ήταν μια ριζοσπαστική επανάσταση κατά του διαφωτισμού και ο φασισμός και ο εθνικός σοσιαλισμός. Εν αντιθέσει με τις δύο κύριες ιδεολογίες που είναι από κύμα του διαφωτισμού, όπως είναι ο κομμουνισμός και ο φιλελευθερισμός. Άρα λοιπόν, πώς λένε, ακούω πολλούς που λένε ότι η δικιά τους ερμηνεία στην ιστορία, ότι συμμάχησε, ότι ο φασισμός και στις δύο του εκφάνσεις, δηλαδή το φασισμό και τον εθνικό σοσιαλισμό, αποτέλεσε ένα δεκανίκι του καπιταλισμού. Τον έσωσε από την οικονομική κρίση του 29 και από τις ταραχές και την πολιτική αστάθεια. Ναι, και όταν κατέρευσε το δεκανίκι, τι συνέβη? Δεν κατέρευσε ο καπιταλισμός? Όχι, ο καπιταλισμός υπάρχει και σήμερα. Διαφορετικά θα είχαμε το πέρασμα στο σοσιαλισμό. Πούντο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Δηλαδή είναι πολλά που μπορούμε να. Δηλαδή δεν συμμάχησαν μεταξύ τους τα δύο ξαδερφάκια της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού, ο κομμουνισμός και ο φιλελευθερισμός, που το είδαμε που συμμάχησαν, και συμμάχησε, ας πούμε, ο καπιταλισμός του Λεζέφερ με τον φασισμό. Μάλιστα. Οι διαφωτιστές με τους αντιδιαφωτιστές τα βρήκαν. Και δεν ήταν πιο εύκολο να τα βρουν οι άλλοι δύο, οι διαφωτιστές. Μεγάλη του ορθολογισμού και της οικουμενικότητας. Και να ξέρουμε, έτσι, ότι η σημερινή πολυπολιτισμικότητα, αυτό που λέμε, είναι από κύμα του διαφωτισμού. Που, γι' αυτό εμείς είμαστε κατά του διαφωτισμού στην ουσία. Έτσι. Όχι σαν γενική έννοια, δηλαδή χαιροπολύ ότι ο διαφωτισμός, οι επιστήμες και αυτά
έφεραν τα φώτα υπό την έννοια ότι έβγαλαν από το σκοτάδι την ανθρωπότητα, τις δαιμονίες που καταλήψει και αυτά μέχρι εκεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο ορθολογισμός, βασικός πυλώνας του διαφωτισμού, έχει σήμερα την αφαιία. Η καταστροφή της ελληνοορθοδοξίας που εμείς να αντιμαχόμαστε είναι απογείωμα του διαφωτισμού, του ορθού λόγου. Σου λέει, απόδειξέ μου ότι υπάρχει Χριστός. Αυτό σε οδηγεί ο ορθολογισμός και η αντίληψη ότι ο νους έχει μια απεριόριστη δύναμη και μπορούμε να λύσουμε διαμέσου των επιστημών, της στατιστικής και της πυρογνωμοσύνης, να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα, ακόμα και να εξετάσουμε τα μυστήρια της φύσης, αυτό οδηγεί μαθηματική ακρίβεια στην αθεία. Ένα. Μετά, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, η εκοσμίκευση και η οικουμενικότητα του διαφωτισμού οδηγούν στη σημερινή πολυπολιτισμικότητα. Ναι, μεν είναι οι Εβραίοι από πίσω, στην πολυπολιτισμικότητα και αυτά, αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό απορρέει από τον διαφωτισμό. Είναι η οικουμενικότητα, η αντίληψη ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι και υπάρχει μια καθολική ανθρώπινη φύση, ανεξαρτώς φυλής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας κτλ. Σοβαρά. Σοβαρά. Δεν ενδιαφέρουν οι άνθρωποι βάσει της φυλής. Και ο Watson τι έλεγε. Ξέρεις, αυτός που προφυλάκησαν από στην Πάτρα, ναι, ο νομπελίστας που είχε εφεύρει τη δομή του DNA, που είπε, ρε παιδιά, υπάρχουν και έχουμε και διαφορές στο δίχτυ ευφυΐας, το IQ μεταξύ των φυλών. Από τότε το ξέχασαν όλοι. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά θεματάκια. Αλλά να ξέρουμε ότι η πολυπολιτισμικότητα βασίζεται στην οικουμενικότητα του διαφωτισμού. Άρα να μην μας λένε εμάς ότι εμείς συμμαχίσαμε με αυτούς, ότι εμείς οι εθνικιστές συμμαχίσαμε με τα τσογλάνια του διαφωτισμού. Εμείς ήρθαμε να τους καταρρύψουμε αυτούς. Χήμαρος, φίλες και φίλοι, ο Μιχάλης ο Δέλτα. Θα έχουμε, Μιχάλη, μία... Θα τα ξαναπούμε αυτά, είναι πολλά. Μία εκπομπή μόνο για ιδεολογικά ζητήματα, για τέτοια ζητήματα, τα οποία θα συζητήσουμε. Δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να συζητάμε μόνο αυτά. Πρέπει να αναλύουμε και λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, όπως τα δύο πολύ σοβαρά που αναλύσαμε σήμερα, που αναφερθήκαμε μάλλον, γιατί δεν είχαμε και πάρα πολύ χρόνο, όπως είναι το λαθρομεταναστευτικό, η εξελίξη του λαθρομεταναστευτικού και το τι θα γίνει με το μνημόνιο και τα ψέματα που μας σαμπουνάνε οι κυβερνώντες. Τελειώσαμε για σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Να υπενθυμίσω τη σελίδα της Εθνοπάθειας στο Facebook, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις και να στέλνετε τα μηνύματά σας και την κριτική σας στην εκπομπή. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Για πέμπτο χρόνο κοντά σας μαζί σε η Εθνοπάθεια από το ραδιόφωνο του Ελεύθερου Κόσμου. Ανανεώνω το ραντεβού μου μέχρι την άλλη Παρασκευή στις 10 το βράδυ και ας κλείσει την εκπομπή ο Μιχάλης ο Δέλτα και σε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για την πρόσκληση και για την πρώτη εκπομπή του χρόνου. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδη η εκπομπή και για το 2017-2018. Όσοι θέλετε να μας παρακολουθείτε, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στην ομάδα Παρατηρητήριο Ελληνοφώνων Γρακύλων, όπου εκεί αναλύουμε διάφορα ιδεολογικά ζητήματα και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, φίλε Νίκο Τζιόπα. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σου, Μιχάλη. Αγαπητοί ακροατές, καληνύχτα σας. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε ωραίοι Έλληνες. Γεια σας.